Δεν έπλυνε τα πινέλα μετά το μάθημα ζωγραφικής και ξυλοκοπήθηκε από το δάσκαλο. Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή το απόγευμα όταν ο μαθητής, τελειώνοντας το μάθημα ζωγραφικής στο ολοήμερο σχολείο, δεν έπλυνε τα πινέλα. Ο 40 ετών δάσκαλος, μετά το πέρας του μαθήματος, κάλεσε το μαθητή στην αίθουσα και τον ξυλοκόπησε άγρια, προκαλώντας του πολλαπλά κατάγματα στη μύτη και εκδορές σε όλο του το σώμα. Δεν προηγήθηκε κανένας διάλογος με το παιδί. Δυστυχώς, κύριε Νικήτα, δεν ήταν ένα-δυο χαστούκια. Δυστυχώς, το παιδί μου έχει ξυλοκοπηθεί. Από τη μέση και άνω είναι γεμάτο χτυπήματα, εκδορές, μόλοπες, με σπασμένη μύτη. Είναι πώς θα καταφέρω να διορθώσω τα ψυχικά τραύματα που προκάλεσε αυτός ο κύριος στην ψυχή του παιδιού μου, του δεκάχρονου παιδιού μου. Και όχι μόνο του παιδιού μου, σε όλη την οικογένειά μου. Όπως ανέφερε στο Σίγμα, ο πατέρας του δεκάχρονου δεν πρόκειται για δάσκαλο, αλλά συνεργάτη του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ζωγράφος και το Υπουργείο αγοράζει υπηρεσίες για το ολοήμερο σχολείο. Αν εσείς νομίζετε ότι με χαστούκι σπάζει μύτη, εντάξει. Αν δείτε τα πλευρά, αν νομίζετε αυτό χτύπημα στο πλευρά είναι με χαστούκι, δεν νομίζω. Ανάστατη οικογένεια του μικρού, εφόσον τρέχει από γιατρό σε γιατρό για εξετάσεις. Αύριο ο μικρός θα μπει στο χειρουργείο για πολλαπλά κατάγματα στη μύτη. Αύριο θα μπει στο χειρουργείο. Θα μπει στο χειρουργείο για να αποκατασταθεί το πρόβλημα στη μύτη. Ναι. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Παιδείας την ενέργεια. Το συγκεκριμένο περιστατικό για μας είναι ανεπίτρεπτο. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για κανέναν εκπαιδευτικό να καταφεύγει σε τέτοιες μεθόδους. Καμιά θέση δεν έχουν στα σχολεία εκπαιδευτικοί αυτοί, δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ, αφήνοντας εχμές ότι με αγορά υπηρεσιών δεν μπορεί το σχολείο να λειτουργήσει σωστά.